Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Θα πάω τώρα στους συμπολίτες μας που είναι εδώ, αφού δώσω ένα λεπτό στον κύριο Πλοίο. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το ξέρουμε από τις μελέτες, μιλώ στη θεωρία, ότι τα μέσα εκφράζουν τις απόψεις των ιδιοκτητών τους, εκφράζουν την άποψη των ως επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο όμως δεν είναι σε όλα τα μέσα, δεν ισχύει σε όλα τα μέσα. Είναι ο κανόνας. Όταν μιλάμε για τον κανόνα, δεν μιλάμε για το 100%, αλλά μιλάμε για αυτό που είπαμε προηγουμένως για το κύριο. Δηλαδή, ρεύμα. Πρέπει να σας πω, για να βγάλω και τον πόνο μου, ότι διαβάζω καμιά φορά το Στάθη ή το Λιγερό και θέλω, πώς το έλεγε, να πηδηχτώ από το παράθυρο. Ναι, λοιπόν, ξέρετε, και δεν το κάνω. Κοιτάξτε, ναι, όμως. Διότι έχουμε. Το κύριο άρθρο που είναι η άποψη της εφημερίδας, ναι, το γράφουν κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι εκφράζουν αυτή την άποψη και αυτή η άποψη συμπλέει κατά κανόνα. Ναι, αλλά λοιπόν, όταν με η εφημερίδα έχει 5-6 άρθρα. Με συγχωρείτε. Είστε έξω από τα μέσα. Δεν είναι έτσι. Σοβαρά. Ναι, ναι. Εσείς είστε μέσα. Εφημερίδες ήμουν. Οι εφημερίδες. Με συγχωρείτε, άλλο θέλω να πω. Να σας πω κάτι. Πληροφοριακά. Έχουν εκδοτική πολιτική. Λοιπόν, το 1,5 λεπτό είναι δικό μου, κύριο Κάψη. Παίρνει και το λεπτό μου, κύριο Κάψη. Όχι. Γιατί έχει πάρει άλλα πράγματα. Πήρε την ΕΡΤ, α πούμε, αλλά θα μου πάρει και το 1,5 λεπτό. Δεν πήρα την ΕΡΤ. Λοιπόν. Να συνεχίσω. Λέω λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, τα μέσα επιτέθηκαν με αγριότητα σε οποιαδήποτε άλλη άποψη, σε οποιαδήποτε διαφορετική φωνή. Τη συκοφάντησαν. Προσπάθησαν να την εξαφανίσουν. Γι' αυτό ακριβώς έχουν υποστεί τέτοια καθίζηση. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, στην προεκλογική περίοδο του 2012, ότι τα θέματα τα οποία υπερπροέβαλαν τα μέσα επικοινωνίας, αυτά τα λεγόμενα, όπως τα είπε η κυρία Κλεοπούλου, εγώ επιμένω mainstream και θα σας πω γιατί άλλη ώρα, του κυρίου ρεύματος, την εγκληματικότητα, τις μειώσεις των μισθών, το μεταναστευτικό και τη στρατηγική των κομμάτων που εδώ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ξέρετε ποια θέματα έπαιξαν λιγότερο και από τις εκλογές του 9, λιγότερο και από τις εκλογές του 7. Τη διαφθορά στη χώρα, το έλλειμμα, την αναγκαιότητα θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, τη φτώχεια, την ακρίβεια και την ανεργία, τη φοροδιαφυγή και την αυτοκτονία. Κύριε Κάψη, γνωρίζετε αν υπάρχει κανάλι, αν υπάρχουν κανάλια που απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κάνουν αυτοκτονίες. Ξέρετε πόσες ήταν οι αυτοκτονίες κατά την περίοδο που μελετήσαμε? Μηδέν. Ως θέματα των ειδήσεων. Κάνετε λάθος. Νομίζω ότι συνέχεια αναφέρεται και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ εφημερίδα. Κατά την προεκλογική περίοδο στην τηλεόραση. Μα δεν μιλάμε για τις εφημερίδες. Το 2012-2013. Παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι μια εφημερίδα, το βασικό της στοιχείο είναι να κρατήσει την επαφή με τους αναγνώστες. Δεν μιλάμε για τις εφημερίδες μόνο, κύριε Κάψη. Και για τα κανάλια. Μα μιλάτε μόνο για τις εφημερίδες όμως. Οι σοβαρές εφημερίδες έχουν εκδοτική πολιτική. Και όπως. Μα αφήνετε να τελειώσω. Όταν έρχονται σε αντίθεση με την εκδοτική τους πολιτική, έρχονται σε αντίθεση με τον εαυτό τους. Και άρα, ακόμη και το κύριο άρθρο δεν γράφεται με τη λογική τι πιστεύω εγώ, αλλά ποια είναι η εκδοτική πολιτική της εφημερίδας. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αν συζητάγατε με δημοσιογράφους και δεν μένατε μόνο στη θεωρία, θα το ξέρατε πολύ καλύτερα. Εσείς που δεν μιλάμε με δημοσιογράφους. Εσείς πού το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα? Από αυτά που λέτε. Α, σοβαρά. Ναι, ναι. Έχετε βγάλει και άλλα συμπεράσματα, οπίσης. Μπορεί να έχω βγάλει. Εγώ λέω από αυτό που λέτε δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όπως δεν είχα σχέση με την πραγματικότητα τα 3,2 δις που είπατε και που έχετε βάλει μέσα τα δάνεια του ΝΟΒ. Σας ανέφερα την πηγή. Του ΝΟΒ. Μα μου είπατε ότι βάλατε τα δάνεια του ΝΟΒ. Σας ανέφερα την πηγή. Καταλάβατε, δεν έχει δημοσιογραφικές εκπομπές η ΝΟΒΑ. Δεν έχει. Όχι, βέβαια. Δεν τι έχει τώρα, αθλητικά έχει. Με συγχωρείτε, επηρεάζει. Δηλαδή, Δύση, ο Λάμπης πραγματάρχης τι κάνει? Εντάξει, ο Λάμπης, μία εκπομπή. Κύριε Κάψη, να σας ρωτήσω κάτι. Ο οργανισμός τον οποίο δουλεύατε, σύμφωνα με τον νόμο, ναι, είχε κεφαλαιοποίηση άνω 10%. Νομίζω τώρα έχει. Είχε περάσει το διάστημα. Όχι τώρα. Νομίζω είχε, είχε άνω του 10%. Όχι, μπορεί να μην είχε. Δεν μπορεί το ξέρω να μην καλά. Είχε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος στον οργανισμό σας? Γιατί θα ήταν πολύ δυσάρεστο να κλείσει μία εφημερίδα των 100.000 φίλων. Δύο εφημερίδες των 100.000 φίλων. Η νομιμότητα εφαρμόζεται αλακάρτ, μου λέτε. Όχι, δεν εφαρμόζεται αλακάρτ. Εφαρμόζεται με μία λογική. Αν πηγαίνανε και κλείνανε, υποχρεώθηκε να αυξήσει τα κεφάλαιά του για να μπορεί να επιβιώσει. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Ότι εφαρμόζεται αλακάρτ. Τι θα θέλατε να κλείσει? Τι πιστεύετε? Είναι σαφές ότι το επίπεδο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης έχει πέσει από την ώρα που φύγανε παραδοσιακοί εκδότες και ήρθαν πλέον εκείνοι οι οποίοι έχουν τις δουλειές με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τα απόρριτα κονδύλια και ποιοι δημοσιογράφοι είναι μέσα.
Ποτέ δεν δόθηκε αυτός ο κατάλογος. Ποιοι είναι στα payroll των τραπεζών δημοσιογράφοι. Δηλαδή, έχουμε σημαντικά ζητήματα. Μυστικά κονδύλια δεν έχουν. Για τις τράπεζες λέω. Και για τα πιστευτικά κονδύλια. Αυτά τα λίγα, κύριε Χατζηνικολάου. Να πάω στους συμπολίτες μας. Βρε Στάθη μου, έχεις μιλήσει, είσαι ο μόνος που έχεις μιλήσει 10 φορές. Όσοι είναι οι προσκεκλημένοι, τόσες φορές μίλησες. Άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Ο κύριος Καψής έχει μιλήσει περισσότερο από όλους μας και έχει διακόψει τους πάντες. Μία φράση μόνο θέλω να πω. Είναι βέβαιο. Ο τύπος λειτουργήσε τα τελευταία 30 χρόνια και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως είπα και στην αρχή που τοποθετήθηκα, ως το βαρύ πυροβολικό της οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτό εξηγεί όλα όσα έχουν συμβεί ως τώρα και βεβαίως οι λεπτομέρειες του θέματος μπορεί να έχουν τη μία ή την άλλη απόχρωση, όπως είπε ο κύριος καθηγητής ή όπως λέει ο κύριος Καψής. Όμως, όλοι μας ξέρουμε βαθιά, και οι πολίτες, και οι δημοσιογράφοι, και οι πολιτικοί, ότι αυτός ήταν ο ρόλος του κεντρικού τύπου τα τελευταία χρόνια. Και ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο τύπος, αυτές οι πολιτικές δεν θα είχαν εφαρμοστεί ποτέ. Πάμε θα υπήρχε επαναστατική κατάσταση. Ποιος θέλει το λόγο? Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γέλνα Βουγιάνοβιτς και είμαι υπεύθυνη διαχείρισης τοπικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το φορέα Ενωμένες Κοινωνίες του Βαλκανίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα λίγο να πάω το θέμα στη σχέση της νεολαίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θα βασιστώ λίγο στην έρευνα που έκανε ο φορέας μας πριν μερικούς μήνες, η οποία ταυτόχρονα διεξήχθη και σε άλλες 11 χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στα αποτελέσματα. Καταρχάς, η έρευνα έγινε διαδικτυακά, διότι θεωρούσαμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε το νεανικό κοινό και νεανικό κοινό αναφέρομαι ηλικίας 18-30 ετών, κυρίως διαδικτυακά, και θέλαμε να διερευνήσουμε την άποψή τους σχετικά με την πρόσβαση που έχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την αντίληψή τους γι' αυτά. Οπότε είχαμε τρεις ομάδες στόχου. Από τη μία πλευρά είχαμε τους νέους, από την άλλη είχαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη μέση την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή οργανώσεις νεολαίας και οργανώσεις που ασχολούνται με τα μίντια. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω μόνο μερικά αποτελέσματα. Οι νέοι στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση, τόσο και στα παραδοσιακά μέσα, όσο και στα νέα μέσα, κυρίως στο διαδίκτυο. Και μάλιστα θεωρούν το ραδιόφωνο σφαιρέγγυο μέσο. Εκεί όμως που δεν έχουν πρόσβαση, είναι ουσιαστικά στη διαμόρφωση και συμβολή του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Αυτό οφείλεται εν μέρη διότι δεν έχουν τεχνογνωσία και από την άλλη πλευρά διότι δεν έχουν πρόσβαση κυρίως στα παραδοσιακά μέσα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, αλλά θέλουν να έχουν λόγο. Πάντως, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, γιατί έχω δεχθεί και πάρα πολλά μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής από νέους στο Twitter που επισημαίνουν ότι τα παραδοσιακά μέσα δεν ανοίγονται στα κοινωνικά δίκτυα, δεν ανοίγουν διάλογο δηλαδή, και αρνούνται πολύ συχνά να δεχθούν σχόλια στις σελίδες των διαδικτυακών τους τόπων. Στα site αρνούνται να δεχθούν σχόλια των αναγνωστών. Και αυτό είναι όντως ένα... Όχι όλα, ορισμένα. Επίσης, είναι ένα ζήτημα. Ναι. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι νέοι θεωρούν ότι τα ελληνικά μέσα τους παρουσιάζουν ελληνικά στερεότυπα. Δηλαδή ότι είναι αδρανείς, ότι, ότι είναι βολεμένοι, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι δημιουργικοί. Κάτι το οποίο ενοχλεί φυσικά το νέο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τα μέσα, τα οποία στις ερωτήσεις που τους κάναμε, οι περισσότεροι έλεγαν ότι πιστεύουν ότι τα προγράμματά τους ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των νέων. Κάτι το οποίο διαφωνούν οι νέοι. Και επίσης πιστεύουν ότι και στο δυναμικό τους τα μέσα έχουν νέους δημοσιογράφους. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και στη μέση είναι η κοινωνία των πολιτών, η οποία κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά εκπροσωπεί τους νέους και εκπροσωπείται από τους νέους, η οποία όμως χρησιμοποιεί τα μέσα κυρίως για να προωθήσει τις δραστηριότητές τους. Δηλαδή δεν υπάρχει σωστή επαφή. Υπάρχει ένα τείχος μεταξύ των νέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και το θέμα είναι πώς αυτός ο τείχος θα κρυφτεί. Με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Έλατε. Ονομάζομαι Χατζηνίδης Αρτέμιος και αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα είναι ότι με λυπεί και με εξοργίζει το γεγονός ότι για να μάθω την αλήθεια για την πατρίδα μου, για τα σκάνδαλα, στα εξοπλιστικά, στις Siemens, σε όλα αυτά που μας πήγαν πίσω και εμάς τους νέους και τα παιδιά μας, πρέπει να ανατρέξω σε ξένες εφημερίδες, σε ξένους δημοσιογράφους,
σε γερμανικές, γαλλικές εφημερίδες. Και από όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα καταλήγω στο να μην ξέρω ποιον να φοβηθώ περισσότερο, έναν διεφθαρμένο πολιτικό ή έναν διεφθαρμένο δημοσιογράφο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Μπρανιώτη Κορίνα, είμαι δημοσιογράφος. Εργάζομαι στο φορέα Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, που είπε η συνάδελφος. Ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν η σχέση των νέων δημοσιογράφων με τα παραδοσιακά μέσα και με τους έμπειρους δημοσιογράφους. Αυτό που προέκυψε τελικά είναι ότι οι έμπειροι δημοσιογράφοι δεν δίνουν το βήμα, δεν εμπιστεύονται τους νέους δημοσιογράφους. Εγώ προσωπικά το έχω ζήσει. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή, αλλά το έχω αντιμετωπίσει. Όταν πέρυσι θέλησα να πάω στην Κωνσταντινούπολη να κάνω ρεπορτάζ στο πάρκο Γκεζί και δεν βρήκα απάντηση, δεν βρήκα στήριξη από πολλούς ανθρώπους που απευθύνθηκα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί η απειρία ενός νέου δημοσιογράφου να είναι το μειονέκτημά του, ωστόσο οι νέες ιδέες, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία είναι το πλεονέκτημά του. Ευχαριστώ πολύ. Έλατε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιώργος Χατζηπαναγιώτου. Αυτό που έχω να πω είναι, καταρχήν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η κοινωνία είναι ταξική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η ολιγαρχία έχει πάντοτε με το μέρος της το χρήμα, τον ψυχολογικό χρόνο, τα μέσα, κατ' επέκταση και τη δύναμη. Πρώτο ερώτημα, πού οδηγεί τους πολίτες αυτός ο τηλεοπτικός πολιτισμός? Γιατί διαμορφώνουν ένα τηλεοπτικό πολιτισμό, ο οποίος είναι και ανηλαίης ως προς τους όρους. Έχουν μετατρέψει την χώρα σε γωνιακό μαγαζί. Είναι άλλο πράγμα να χρωστάς και πόσο χρωστάς αλήθεια, και άλλο το πώς πληρώνεις αυτά που χρωστάς. Δεν χρωστάω εγώ ώστε δικαίως να με κυνηγήσουν, χρωστάει μια χώρα. Αντί λοιπόν να πάει, η πολιτική μας, η κυβέρνησή μας, ας πούμε, που μας εκπροσωπεί τώρα, και να τους πει, παιδιά, ωραία, χρωστάμε. Και έχει αποδειχθεί ότι χρωστάμε τόσα. Δεν μπορώ να τους εξοντώσω όμως. Φτάσαμε στο σημείο να μην ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με αυτό το φρικό που είπε ο Γιάδης, ότι ναι, οι άνεργοι καρκινοπαθείς στο τελευταίο στάδιο θα πάνε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι φρικόδες, είναι συγκλονιστικό. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Μα χρωστώ... Το κανένας είναι λίγο υπερβολικό. Το κανένας, ναι. Προφανώς, για να έχω έρθει εδώ, σημαίνει ότι εκτιμώ και το πρόσωπό σας και αυτό που κάνετε. Όχι, δεν μίλησα προσωπικά. Αυτό που είπατε, εγώ το άκουσα να σχολιάζεται σε αρκετά μέσα ενημέρωση. Ναι, 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 ναι. Το πώς όμως περνάει αυτό, γιατί άλλο να σχολιάζεται και άλλο να αντιδρά. Άλλο το να πιέζει, ας πούμε, ο δημοσιογραφικός κόσμος απέναντι σε αυτό και να του πει, τι λες, άνθρωπέ μου, τι είναι αυτά που κάνεις, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε... Πάντως, ώρες, τώρα για να θέσω άλλο ένα ζήτημα, από τη δική μας πλευρά των δημοσιογράφων, αισθανόμαστε μια πίεση από τον κόσμο, από τους πολίτες, να μεταφέρουμε την οργή τους. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Θέλω να πω, σε μια συνέντευξη, η δουλειά μου δεν είναι να πιαστώ στα χέρια με τον προσκεκλημένο, ούτε να του βάλω τις φωνές. Η δουλειά μου είναι να τον ρωτήσω για να πει τις δικές του απόψεις και εσείς να κρίνετε αν αυτές είναι σωστές ή όχι. Βεβαίως να τον πιέσω, να ρωτήσω με επιχειρήματα. Αλλά η δουλειά μου δεν είναι να παίξω box με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή με τον Παντελή Καψή ή με τον Ντέρεν Σκουίκ σε μια εκπομπή. Θέλω να πω ότι η οργή που νιώθουμε όλοι για την κατάσταση στην οποία φτάσαμε, μας οδηγεί μερικές φορές να έχουμε απαιτήσεις που δεν είναι κανονικές, δεν είναι λογικές. Κύριε Χατζηνικολάου, όμως απεδείχθη ένα πράγμα, ότι... Θα σας πω, σε συνέντευξη που πίεζα πολύ τον προσκεκλημένο, μου έστελναν 2-3 μηνύματα, βρίστον. Είναι κάτι που το καταλαβαίνω την ώρα που συμβαίνει, αλλά δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω. Όμως υπάρχει μια αλήθεια, κύριε Χατζηνικολάου. Και αν το κάνω, έχω περάσει μια γραμμή. Έχω φύγει. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να τηρήσετε μια δεοντολογία σαν δημοσιογράφος, αλλά υπάρχει μια άλλη μεγάλη αλήθεια, ότι η διαχείριση της πληροφορίας, ή αν θέλετε, μόλις ανακάλυψε η ολιγαρχία ότι η διαχείριση της πληροφορίας είναι ισχυρότερο όπλο ακόμα και από τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά είναι νεροπίστολα μπροστά στη διαχείριση της πληροφορίας. Τότε νομίζω ότι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εκεί άρχισε. Δηλαδή,
το να βλέπεις ότι είναι 15-20.000 μαζεμένοι στις Σκουριές, για παράδειγμα, ή στη Θεσσαλονίκη που έγινε μια συγκέντρωση παράσταση και να λες ότι είναι 1.500. Αυτό δεν είναι σχόλιο. Ακριβώς. Αυτό είναι διαστρέβλωση της αλήθειας και επομένως δεν είσαι δημοσιογράφος, κάνεις προπαγάνδα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον πια δεν έχουμε να κάνουμε, εκτός από φωτεινές εξαιρέσεις, δεν έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφους. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που διεκπεραιώνουν τις απαιτήσεις της ολιγαρχίας. Ανοχή στην αντίθετη άποψη έχουμε. Σαν πολίτες. Πρέπει να έχουμε. Δηλαδή πρέπει σε να... αυτόν που σχολιάζει και διαφωνούμε με την άποψή του. Έχουμε ανοχή. Όμως... Ή είναι πληρωμένος, πουλημένος. Όμως γλυκά με προκαλείται όμως να πω το εξής. Σαφώς είμαι. Γιατί είναι παπαγαλάκι, παράδειγμα, αυτός με τον οποίο διαφωνώ. Και δεν είναι παπαγαλάκι αυτός με τον οποίο συμφωνώ. Αλλά παπαγαλάκι μιας άλλης πλευράς. Βεβαίως. Παρότι θα δηλώσω, αν και δεν πρέπει, ότι είμαι αριστερής ευαισθησίας άτομο. Καλά, αυτό φάνηκε στην πρώτη φράση. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να παλεύω για το δικαίωμα του απεχθούς πολιτικά, ιδεολογικά και αισθητικά Μιχαλολιάκου, μέχρι την τελική απόφαση του δικαστηρίου να μην θεωρείται εγκληματική οργάνωση, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το έγκλημα αν η πολιτική υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Στον κύριο δίπλα σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Χρήστος Πανταζής. Θέλω να διαβάσω ένα λεπτάκι κάτι, το οποίο είναι μια έκθεση μαθητή 16 ετών. Έχει πολλά άλλα, δύο κομματάκια μόνο. Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων. Να μην ξεχνάμε το δημοσιογράφος. Όταν λειτουργούν βάσει κανόνων δεοντολογίας, αποτελούν ψυχαγωγικό και μορφωτικό μέσο των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων του λαού. Λειτουργούν ως μέσα ελέγχου και κριτικής των ηθινόντων και συντελούν στην αποτροπή σκανδάλων και κατάχρηση της εξουσίας. Ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο ελέγχουν και επικρίνουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το ρατσισμό και την αδικία. Οι πολίτες τέλος, που είναι ενημερωμένοι κατάλληλα, όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν ορθά, ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά προβλήματα όπως ο ρατσισμός, η βία, η τρομοκρατία, ο αναλφαβητισμός, η καταστατήγηση των ανθρώπων δικαιωμάτων και αγωνίζονται στη συνέχεια για την επίλυση αυτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας. Οι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, αντιστέκονται στο τυφλό κομματισμό και την πόλωση, ψηφίζουν υπεύθυνα και αγωνίζονται για την πιο υγιή δημοκρατία. Είναι αυτό ακριβώς που γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια που εγώ θυμάμαι ενήλικα τον εαυτό μου στην ελληνική κοινωνία με τον ρόλο των ΜΜΕ και των πολλών δημοσιογράφων. Εξαίρεση, Σένικο. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Στον αρνητικό ρόλο των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, οι οποίοι ποιούν το μυαλό των ανθρώπων και δει των νέων. Πρώτον, αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, εξυπηρετώντας κάποια πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, καθώς και ιδεολογικές σκοπιμότητες. Β. Καλλιεργούν τα πάθη και τα μίση ή φανατίζουν το κοινό με την πολιτική και ιδεολογική προπαγάνδα για να πετύχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Ενισχύουν το πνεύμα του ρατσισμού και εθνικισμού. Τα ΜΜΕ. Καλλιεργούν τη σκανδαλολογία και σπηλώνουν προσωπικότητες του δημόσιου βίου για εξυπηρέτηση κάποιων σκοπιμοτήτων. Δεν διαβάζω άλλα. Μήπως αυτά μας θυμίζουν κάτι? Μας θυμίζουν κάτι ή όχι? Πάμε παρακάτω. Υπάρχει γενικότερη αίσθηση στην κοινωνία, στο λαό δηλαδή, που δεν ξέρω αν οι περισσότεροι από εσάς ταυτίζεστε με τα λαϊκά συμφέροντα, του μεροκοματιάρη, του απλού, του φτωχού, του εργάτη, του οικοδόμου, του αγρότη, του ελεύθερου επαγγελματία που λέει μπλοκάκι, όπως είπε ο κύριος πριν. Ο οποίος ελεύθερος επαγγελματίας, αν πάρει ένα δάνειο για τη μικρή του επιχείρηση, το περίπτερο δηλαδή, το μανάβικο, στις 5.000 ευρώ, πού πηγαίνει, κύριε Νικό? Μέσα πηγαίνει. Ενώ ο επιχειρηματίας, ο μεγαλοκαναλάρχης, δεν πρέπει να του κλείσουμε την εφημερίδα ή το ραδιόφωνο. Έτσι δεν είναι? Πού υπάρχουν αυτά? Εμείς θέλουμε να μάθουμε και δεν είναι θέμα μνημονίου αντιμνημονίου. Βεβαίως το μνημόνιο, βεβαίως η κρίση. Όλος ο κόσμος ήξερε, δεν είναι χαζός, οι περισσότεροι. Ότι βεβαίως και υπάρχει διαπλοκή. Και τη διαπλοκή την κάνουν πολλοί, δεν την κάνει ένας. Βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικού τύπου, εφημερίδες και το καθεξής, δεν γίνεται μια εφημερίδα να ζήσει με 1.600 φυλάδια. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει.
Ο κόσμος ήταν προηρωμένος και πριν. Λόγω της κρίσης όμως, περίμενε την αυτοκάθαρση. Από το πολιτικό σύστημα που δεν ξεκίνησε ποτέ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ξεκίνησε ποτέ. Και η απάντησή σας απόψε, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ποια ήταν. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Και ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή η παρεκτροπή, η ενημέρωση του κοινού, των λαών και διεθνώς. Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως, είπα πριν στον Νίκο, ότι αυτή τη στιγμή στο site, το ηλεκτρονικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαίοι πολίτες μαζεύουν υπογραφές, χρειάζεται 1 εκατομμύριο, για ποιο πράγμα, για να πιέσουν τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας. Δεν υφίσταται. Εάν κάποιοι από εσάς θεωρούν ότι υφίσταται, εμείς σας λέμε δεν υφίσταται. Ο λαός, αν βγείτε στα καφενεία, λέει δεν υφίσταται. Κάντε κάτι. Πολύ απλά. Ενημερώστε μας σωστά, προάγετε το πνεύμα μας, την κρίση μας, για να μπορούμε και εμείς να καταλαβαίνουμε. Τα σκάνδαλα δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Είναι διαχρονικό φαινόμενο. Ο δημοσιογράφος έχει την πένα ή έχει το μικρόφωνο, όχι για να χαϊδεύει αυτιά, αλλά γιατί? Για να λειτουργεί και να ενημερώνει τον κόσμο και τα συμφέροντά του. Ποσός ενδιαφέρει αυτόν που πεινάει σήμερα, εάν ο τάδε ήξε επιχειρηματίας χρεώθηκε 5 εκατομμύρια και χρειάζεται άλλα 10 εκατομμύρια. Δεν τον ενδιαφέρει. Αν μη τι άλλο, πεινάει που πεινάει, θέλει να μάθει την αλήθεια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εδώ. Καλημέρα πλέον. Κωνσταντίνος Λιοντάκης. Δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι σε αυτά που έλεγα. Το όνομα. Λιοντάκης Κωνσταντίνος, το είπα πρώτα. Μάλιστα. Δεν το ακούσατε. Πρώτα απ' όλα θα διαφωνήσω μαζί σε αυτά που είπατε ότι στις συνεντεύξεις δεν φωνάζετε και αυτά. Δυστυχώς πλέον με την κρίση οι δημοσιογράφοι κυρίως έχετε εξαλειφθεί σε λαϊκιστές ή σε τραμπούκους που φωνάζετε ή βρίζετε και σας έχω ακούσει και εσάς πολλές φορές. Να βρίζω. Όχι να βρίζετε, να επιτίθεστε λεκτικά και επειδή έχετε μια καλή γλωσσική επάρκεια, τον ξεφτιλίζετε τον άλλον χωρίς να. Τον Τινόπουλο, παράδειγμα του χάρη. Εξεφτέλησα εγώ τον Τινόπουλο. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Η κυρία Κρυβοπούλου. Εγώ τον εξεφτέλησα. Όχι εκείνος. Η κυρία Κρυβοπούλου κάθε μέρα την έχετε ακούσει. Όχι εκείνος ο οποίος είπε όταν βγάλαμε το πρωτοσέλιδο για την ΕΡΤ. Μα με συγχωρείτε. Όταν θα λέτε ένα παράδειγμα, ωραία, θα είστε έτοιμος να το υπερασπιστείτε. Συμφωνώ και το υπερασπίζω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι το παράδειγμα που διαλέξατε είναι ατυχές. Δεν είναι ατυχές. Γιατί, είναι ο γιατί ξέρει όλη η Ελλάδα ότι ο Ντινόπουλος έκανε επίθεση σε μένα για το πρωτοσέλιδο της Real News. Δεν έπρεπε να το απαντήσετε με επίθεση. Το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δεν έπρεπε να και διαψεύστηκε εκείνος κατά απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο λίγες μέρες μετά. Και πιστέψτε με. Βρείτε κάποιο καλύτερο παράδειγμα. Είμαι τρελός φάνας σας από μικρός, αλλά. Δεν θέλω να είστε φαν μου. Θέλω να επικαλείστε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι. Δεν θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Σε αυτό. Θέλω να επικαλείστε γεγονότα για τα οποία είστε ενήμερος. Και λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι εκείνη την ώρα εσείς. Το συγκεκριμένο ήταν λάθος. Θεωρώ ότι εκείνη την ώρα εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον Χιντινόπουλο και άθελά σας το εκμεταλλεύεστε. Μην κολλήσουμε όμως εσάς. Ξαναλέω, η κυρία Κρυβοπούλου κάνει επίθεση κάθε μέρα. Μα τι να εκμεταλλευτώ. Εγώ δέχτηκα επίθεση από τον κύριο Τινόπουλο, όχι αυτός από εντάξει, μένα. Το παίρνω πίσω σας. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι όπως σας το λέω και μπορώ αύριο συμφωνώ. Το πρωί δεν να σας στείλω να δείτε τις δηλώσεις. Το είχα ακούσει με τα αυτιά μου, δεν πειράζει. Πού το ακούσατε μετά. Στο ραδιόφωνο, κύριε. Μα βγήκε ο κύριος Ντινόπουλος πριν και με κατήγγειλε στην κρατική τηλεόραση. Εγώ μιλάω στην εκπομπή σας την ώρα. Λοιπόν, έτυχε, δεν είμαι, να μην απαντήσω η μετά. Η δουλειά μου δεν να παρακολουθώ το πρωί τη δημόσια τηλεόραση και μετά την αγαπητέ φίλε, όταν δεν είστε ενήμερος για κάτι, μην το επικαλείστε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο λαϊκισμός επικρατεί στη δημοσιογραφία και δεν έχει σημασία. Σήμερα κάτσαμε 4 ώρες για να μάθουμε τι. Ότι τα μεγάλα αφεντικά ελέγχουν τον τύπο. Δεν το ξέραμε αυτό, είναι κάτι καινούριο. Δεν κάτσατε να ασχοληθείτε με το τι κάνετε εσείς και είχε δίκιο ο κύριος Δαβαράκης, το όνομά του. Καθίσαμε, σπαταλήσαμε 3,5 ώρες για να λέμε το αυτονόητο. Η ουσία είναι ότι. Το αυτονόητο δεν έχει ξανακουστεί από την ελληνική τηλεόραση. Είναι η πρώτη συζήτηση, που γίνεται για τα μίντια εν καιρό κρίση στην ελληνική τηλεόραση. Ωραία. Έχει τώρα ξαναγίνει. Το ότι το λέμε αυτονόητο γιατί τα συζητάμε μεταξύ μας. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει η συζήτηση. Κέρδισε αυτή. Κάτι, δηλαδή, σημαίνει να θεωρείτε ότι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κερδίσαν επειδή μάθανε ή ακούσαν κάτι. Μόνο από εσάς αν δείτε τη συζήτηση. Αγαπητέ φίλε, ναι. Μόνο αν δείτε ναι. Τη συζήτηση που γίνεται στο διαδίκτυο αυτή την ώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγάλο το όφελος από χαίρομαι. Το ερέθισμα που δώσαμε. Μακάρι. Ανοίγει ένας διάλογος που κάτι καλό θα βγάλει. Θεωρώ πάντως ότι οι δημοσιογράφοι οφείλατε και ειδικά οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, ας πούμε, όπως εσείς. Στην ηλικία. Όχι, στην αναγνωρισιμότητα και στην ακροαματικότητα.
να προτείνετε και αντί να κάθεστε στη μιζέρια και στην εγώ αγή, έχω προτείνει, αγαπητέ φίλε. Να ενώνεστε. Έχω να... κάνει εφημερίδα και ραδιόφωνο. Τι άλλο να κάνω για να προτείνω λόγια, να λέω. Να σα πω ένα παράδειγμα. Μα έχουμε θεωρώ... προτείνει. Να σα πω ένα παράδειγμα που θα μπορούσατε πολύ καλά να κάνετε. Βεβαίως. Με τον κύριο Αλαβούζο είστε ανταγωνιστέ. Αλλά το όλοι μαζί μπορούμε, θα μπορούσατε να το κάνετε μαζί. Ποιο? Το όλοι μαζί τι μπορούμε, να κάνω μαζί με τον κύριο Αλαβούζο. Να στηρίζετε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο, τι δράσει του κυρίου Αλαβούζο. Ναι, του Sky. Θα μπορούσατε κι εσεί και τι να κάνω δηλαδή. Την αλληλεγγύη. Αυτό ναι. Που κάνουμε με την Εκκλησία. Μα θα κάνουμε και εμείς δράσεις. Θα μπορούσατε να προωθείτε το ίδιο. Δεν χρειάζεται ο καθένας να κάνει τη δράση του. Γιατί, γιατί το λέτε. Για να υπάρχει μια ενότητα. Να καταργήσουμε υπάρχει και συνενόηση. Τον ανταγωνισμό στην αγορά. Όχι, εγώ δεν σας είπα να μην γίνουμε όλοι ένα. Εγώ, εγώ δεν σας είπα να μην τα ανάγονται. Καταρχήν, με καλείτε ναι. Να στηρίξω δράση ναι. Ενός ραδιοφωνικού σταθμού, ναι. Όποιος είναι ανταγωνιστής μου. Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά στην οποία υπάρχει και παλιά. Κάνατε τηλεμαραθώνιες που ήσασταν όλοι μαζί. Το ίδια μαγαζί ναι, και τι σχέση έχει το οργανισμό σα. Μα τι σχέση έχει το οργανισμό σα. Το οργανώνουν οι σταθμοί του. Στου τηλεμαραθώνιες, στου οποίου αναφέρεστε, ναι. Του οργανώνουν άλλοι φορείς και μπαίνουν όλα τα μέσα. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πιάζει δηλαδή να ενώνουν και για κάτι καλό οι σταθμοί. Αυτό είναι το θέμα τη συζήτησή μα σήμερα. Το θέμα τη συζήτηση είναι. Το γιατί δεν στηρίζω του μαραθώνιους του Αλαφού. Είπα εγώ ένα παράδειγμα σα έδωσα. Όχι, εγώ αυτό που είπα είναι αντί να λαϊκίζουμε. Τώρα επί της ουσίας ναι, έχετε κάτι είπα, να μας πείτε. Ότι θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι κυρίως λαϊκίζουν. Έτσι. Δηλαδή αν εγώ είχα στηρίξει. Τι σημαίνει λαϊκίζουμε. Τι σημαίνει λαϊκίζουμε. Ένας διαφορετική θα είχε φτιάξει. Μπορώ να πω στον κύριο Ακριβοπούλου που συγκεκριμένα τη σημαίνει λαϊκίζω. Όταν κύριε Ακριβοπούλου ακούτε τη λέξη Παπανδρέου στην εκπομπή σας. Βγάζετε τέτοια χολή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, γιατί το κάνετε. Επιτίθεστε. Αυτό είναι τραμπουκισμό. Είναι τραμπουκισμό και είχα λαϊκισμό. Κατά την άποψη τη δικιά σα κατέστρεψε τη χώρα. Όχι μόνο τη δικιά μου. Αλλά δεν δικαιούστε πάντως. Όχι, βέβαια. Γιατί? Γιατί προσβάλλετε την αισθητική του κόσμου όταν μιλάτε με αυτό. Όταν μιλάω έτσι για τον Παπανδρέου. Ναι, βέβαια. Εντάξει, ή έφυξε στον Άδωνη ή και τον κύριο Καψή να βγάλετε. Πάλι θα τον απαξιώνετε. Όποιος, είναι αυτό που είπε ο κ. Καζιγκόλα. Όχι, ειδικά... επιτίθεμαι σε όποιον με προσβάλλει. Κύριε. Όχι, δεν έχω ακούσει κανένα να σα προσβάλλει και όπω πολλού να του απαξιείτε. Το ακούσει γιατί σα ακούω, σα παρακολουθώ. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Να λέω την άποψή μου, γι' αυτό πληρώνουμε. Όχι, δεν πληρώνω αυτό με καλούν να κάνω. Είστε σχολιογράφοι, λοιπόν, δημοσιογράφοι. Αν είναι αυτό, να το καταλάβω. Επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος, είστε εντάξει, είστε μόνο σχόλιο ακούω. Δεν ακούω κάτι παραγωγικό, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει πάρα πολύ. Βεβαίως και ακούτε. Θέλετε να σας πω πόσες ειδήσεις βγάλαμε εμείς στη Real News και στο Real FM τα τελευταία τρία χρόνια. Το Χατζόπουλο και Χατζηνικολάου το ξέρατε πιο πριν. Τι θα δεν ξέρατε τι γινόταν πιο πριν. Δηλαδή, τι θα πει αυτό που 2000... λέτε, όταν είχα αποδείξει στα ναι, χέρια μου αυτό το ρεπορτάζ, τις έβγαλα. Τις ψάξατε πιο πριν. Αστειεύεστε, σαν τρελός. Από πότε. Όχι τις έψαξα. Από πότε ψάχνετε. Δείτε από πότε έχει ξεκινήσει η δουλειά αυτή σε εμάς. Εγώ δεν έχω πείτε εφημερίδα μου 20 χρόνια. Πείτε μου από χρονο... τότε που ξεκίνησε ναι. Η εφημερίδα μου, έκανα ό,τι μπορούσα για να βγάλω ό,τι μπορούσα. Και συνεχίζω. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι. Θα περίμενα η κριτική σας να μην εστιάζεται στο ότι έκανε η Ακριβοπούλου κριτική στον Παπανδρέου, αλλά σε αυτούς που δεν έκαναν ποτέ. Στοιχειωδώς. Έτσι θα περίμενα. Ποιοι και δεν κάνανε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει κριτική. Στον Παπανδρέου. Ναι, για πείτε μου. Αχά, η λίστα είναι μακριά. Είναι μεγάλη η λίστα. Δεν τους ξέρω. Δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να δείτε πραγματικά. Συγκρότημα τύπου που στήριζε τον Παπανδρέου. Και να μην τον θα έχει με τρελάνετε βραδιά. Τι έχει... ώρα είναι. Και να μην τον 2 έχει... και 25. Και να μην τον έχει κρίνει μετά. Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, αν δεν σε έβλεπα τόση ώρα εδώ, ναι. Θα σου έλεγα τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Δεν είδες συγκρότημα να στηρίζει τον Παπανδρέου. Όταν μας έβαλε στα μνημόνια και τι συζητάμε εδώ τόσες ώρες. Κοροϊδεύεστε, αλλά δεν κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Εγώ δεν είπα δεν έχω δει, είπα μετά εντάξει, τον έκρινε. Έχεις εντάξει, το ξέρω, εντάξει. Δεν έχω δει. Καλά. Έχεις απόλυτο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλαπόγιας. Βέβαια, καλή ήταν η παρέμβασή σου γιατί μας ζωήρεψες. Καλαμπόγιας Γιάννης ονομάζομαι. Ναι. Εγώ θέλω να δούμε λίγο το τι πιστεύουν οι δημοσιογράφοι για το ρόλο τους. Έψαξα μια έρευνα της VPRC, δυστυχώς ήταν το 2002, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες στο τομέα αυτό. Κατά 80% οι δημοσιογράφοι λένε ότι τους λογοκρίνουν, οι ανώτεροι τους. Κατά 12% αυτολογοκρίνονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Επίσης, το 48% των δημοσιογράφων θεωρούν ότι η πλειοψηφία τους είναι διεφθαρμένοι και κατά 43% ότι ορισμένοι από αυτούς είναι διεφθαρμένοι. Αν αυτά ήταν το 2002, ναι, τώρα αυτό θα δίνει πολύ μια σαφή χειρότερα. Εικόνα. Αυτό θα ήθελα είναι να πολύ πω. Χειρότερα τώρα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να παίρνει, να αναλύει, να κάνει ρεπορτάζ, να παίρνει ειδήσεις, να τις συλλέγει και να τις δημοσιοποιεί. Όταν λοιπόν. Και επίσης πρέπει να σχολιάζει αντικειμενικά. Δεν είναι ούτε κομπιουτεράκι, ούτε υπολογιστής, ούτε σερβιτόρος να μας δίνει τις ειδήσεις όπως θέλουμε να τις ακούσουμε εμείς. Υπάρχει η άποψή του. Αλλά είναι χρέος του
να υπερασπίζεται, να υπάρχουν όλες οι απόψεις με επιχειρήματα. Όταν δεν γίνεται αυτό και κατ' εξακολούθηση δεν γίνεται αυτό σε μεγάλα κανάλια, αυτό αποτελεί ατόπιμα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν οι θεσμοί εκείνοι για να μπορέσουν να προστατεύσουν το ρόλο του δημοσιογράφου, ούτε από την ΕΣΥΑ, ούτε από το ΕΣΡΟΥ. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορεί να προστατευτεί ο ρόλος των δημοσιογράφων στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν χρειάζεται για τα μίντια να πούμε. Κάτι ξέρουμε για τις σχέσεις ιδιοκτητών και πώς μέσω των μέσων εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Για να έρθω και λίγο από εδώ. Ποιος θέλει το λόγο? Κανείς? Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι τα μίντια έχουν δύο μηνύματα. Ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Είναι τι λένε τα μίντια μέσα στην τηλεόραση, δηλαδή οι πρωταγωνιστές μεταξύ τους, και πώς λειτουργεί το μίντια, η τηλεόραση, ως μέσο. Δηλαδή, ποια είναι η αλήθεια του αυτό σε σχέση με άλλα μέσα. Το οποίο, και αυτή είναι μια ηλιστική προσέγγιση, το οποίο δεν προσεγγίσαμε καθόλου. Τόση ώρα μιλούσαμε μόνο για την εσωτερική αλήθεια της τηλεόρασης. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω για μια ευκαιρία. Ένα άνοιγμα σε νέες αγορές για τα μίντια θα ήταν να βάλουν νέους ανθρώπους μέσα, με καινούριες ιδέες και να το κάνουν πιο συμμετοχικά, τέλος πάντων. Η συμμετοχικότητα, λοιπόν, θα είναι και ένα άνοιγμα σε νέες αγορές για τα μίντια. Δεν είναι μόνο ένα όνειρο θερινής νυχτός, δηλαδή. Θέλω να πω ότι θα έχει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία του εμπορίου. Θα βοηθήσει και τους ίδιους. Οι νέοι άνθρωποι θα τα βοηθήσουν να μπουν και στις νέες τεχνολογίες που, κατά τη γνώμη μου, ή έχουν μπει πολύ δειλά ή πολλές φορές δεν έχουν μπει καθόλου. Βεβαίως. Και αυτή είναι μια ιδέα για εκδημοκρατικοποίηση των media, λοιπόν. Πέραν από την τόση συγκεντρωτικότητα σε συγκεκριμένα θέματα, εκδημοκρατικοποίηση. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος από τους? Ελάτε. Είστε η τελευταία. Τι ώρα είναι? 2:30. Ευχαριστώ πολύ. Ευγενία Μαρμαρά ονομάζομαι. Πιο δυνατά θα μιλήσετε. Ευγενία Μαρμαρά ονομάζομαι. Είμαι του πολιτικού τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Από τον πίνακα που είδαμε στην αρχή της εκπομπής, ένα είναι το βέβαιο. Η αναξιοπιστία των μίντια, αλλά και συγκεκριμένα των δημοσιογράφων. Ο Μαξ Βέμπερ, σε μία διάλεξή του, είχε πει ότι η ευθύνη του δημοσιογράφου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από εκείνη του ακαδημαϊκού. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο, για έναν δημοσιογράφο, να προσπαθεί να κρατήσει την αντικειμενικότητά του παρά τις όποιες κοινωνικές ή πολιτικές εξελίξεις, γιατί αυτό πραγματικά είναι. Αυτός είναι ο ρόλος ενός δημοσιογράφου. Να είναι μάρτυρας των γεγονότων και να είναι εκεί. Όχι να παροτρύνει, όχι να πατρονάρει, όχι να χρωματίζεται. Και ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρώ εσφαλμένη τη μεταπίδηση από το πεδίο της δημοσιογραφίας στο πεδίο της πολιτικής. Ίσως είναι και ένας λόγος που εξηγεί την απαξίωση των μίντια. Δεν είναι δυνατόν να έχεις στο ενεργητικό σου μία καριέρα στη δημοσιογραφία και θεωρητικά να τάσσεσαι ως αμερόληπτος, ως αντικειμενικός και ξαφνικά να βάζεις μία άνω τελεία και να χρωματίζεσαι και να ακολουθείς κάτι πιο συγκεκριμένο, ενώ μέχρι τώρα υποτίθεται ότι ήσουν αμερόληπτος. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να αθετείς το λόγο σου για όλα όσα έκανες μέχρι σήμερα. Εκτός αυτού, το ξέρω ότι δεν σας αφορά και ιδιαίτερα η γνώμη, γιατί περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει τις επιλογές σας. Εκτός αυτού όμως, οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει όμως ένας ανεξάρτητος φορέας, το ΕΣΡΟΥ, το οποίο υποτίθεται ότι έχει ως κύριο ρόλο... Θα φύγουμε στις 5 το πρωί. Τον είπες ανεξάρτητο φορέα, βγάζω καπνούς εγώ τώρα τύπης, από παντού. Τύπης θα φύγουμε είναι. 5 το πρωί. Τύπης είναι. Τύπης είναι. Α, ναι. Το τύπης βελτιώνει τύπης κάπως είναι. Τη σχέση μας. Τύπης είναι. Υπάρχει λοιπόν ένας φορέας, ο οποίος καλείται να κρατά, να συντηρεί ένα επίπεδο στη δημοσιογραφία. Καλείται να εξασφαλίζει την ποιοτική στάθμη όλων των προγραμμάτων και της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Να προάγει το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Και γιατί όχι και την κοινωνική αποστολή των μίντια. Βλέπεις τι αυτοσυγκράτηση δείχνω, το βλέπεις. Για όλα αυτά που λέει για το ΕΣΟΥ. Αφήστε μου όμως να... κάπου θέλω να πάω κι εγώ. Παρακαλώ, ναι. Όλα αυτά τύπης.
Δυστυχώς βλέπουμε το φορέα αυτό να ασχολείται με την υπέρβαση του διαφημιστικού χρόνου, με το ταξίδι στην Κρήτη και με το πόσο μπούτι έδειξε πετρούλα για να τις επιβάλλει πρόστιμο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ασχολείται δε με όλα αυτά μόνο σε ορισμένα μέσα και όχι σε όλα. Βεβαίως, γι' αυτό και έκανα περισσότερη αναφορά και για το διαφημιστικό χρόνο αλλά και για το ταξίδι στην Κρήτη με αφορμή το Real FM. Και δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Είναι ο φορέας ο οποίος υποτίθεται ότι κρατάει την ποιότητα της δημοσιογραφίας. Έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμο και είναι εκεί για να μας θυμίζει το ρόλο της. Μάλιστα. Τον οποίο τον έχει ξεχάσει. Και κάτι άλλο ακόμα θεωρώ πιο σημαντικό. Ο πρόεδρός της είναι ο κύριος Λασκαρίδης. Από ό,τι γνωρίζω, έχει τετραετή θητεία. Είναι πρόεδρος από το 2002, αν δεν απατώμε. Δεν απατάστε. 2014. 2014. Και είναι ακόμα πρόεδρος. Και υποτίθεται ότι είναι και αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν μας, τουλάχιστον καλύτερα και από μένα αλλά και από εσάς προσωπικά, και το γράμμα του νομοθέτη, αλλά και το πνεύμα του νόμου. Υποτίθεται ότι στοιχειωδώς, δηλαδή, από ζήτημα ευθυξίας, θα μπορούσε και ο ίδιος από μόνος του, αν μη τι άλλο, να κάνει λίγο στην άκρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω... Για το Σουρού, καλά τα είπε προς το τέλος, εξαιρετικά, διότι μιλάμε για μια απόλυτη, απολυταρχική μορφή ελέγχου ή μη ελέγχου από ένα καθεστώς εκεί μέσα. Λογοκριτικό κιόλας. Νομίζω ότι έγιναν ενδιαφέρουσες νήξεις. Ανοίξαμε τη συζήτηση. Στο διαδίκτυο έχει ανοίξει η συζήτηση πολύ δυνατά. Και αυτό το θεωρώ θετική εξέλιξη. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Ξέρω ότι αφήσαμε πολλές πλευρές του χωρίς φως, αλλά και μόνο το ότι ο διάλογος άνοιξε, νομίζω ότι είναι καλό πράγμα. Δεν είναι κακό. Και σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήσασταν εδώ και συμβάλατε σε αυτό. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.